διαβάσω την ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Στις 13 Ιουλίου του 2022, ο Δημήτρης Λιγνάδης, πρώην Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, δάσκαλος και Διευθυντής επί δεκαετιών στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Αρσάκιου Σχολείου, κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς σε βάρος ανηλίκων. Καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε 12 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Παρόλο που παρέμεινε προφυλακιστέως για 1,5 χρόνο, καθώς αρχικά είχε κριθεί με αναλυτικό σκεπτικό και αιτιολογία ως επικίνδυνος, και ενώ δεν είχε ακόμα δικαστεί, 3 ώρες μετά την οριστική καταδίκη του, κρίθηκε ότι δεν είναι πλέον επικίνδυνος και ως εκ τούτου αφέθηκε ελεύθερος. Το συγκεκριμένο δικαστήριο όχι μόνο δεν έκλεισε τον ένοχο παιδοβιαστή στη φυλακή, όχι μόνο δεν δικαίωσε ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνημα με ζητούμενο την αξιοπρέπεια και την ελευθερία, αλλά επιπλέον ανέχτηκε επί μήνες στη δικαστική αίθουσα να διασύρονται τα θύματα, οι συνοδοί τους, οι μάρτυρες, οι δημοσιογράφοι, ολόκληρος ο πνευματικός κόσμος των καλλιτεχνών. Αν αυτά συμβαίνουν σε μια δικαστική αίθουσα με όλα τα φώτα στραμμένα επάνω της, ανατριχιάζουμε στην ιδέα τι συμβαίνει με τα φώτα κλειστά. Ζητάμε την άμεση άρση του ανασταλτικού χαρακτήρα της καταδικαστικής απόφασης. Θέλουμε τα θύματα του Λιγνάδη, όσα βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν, αλλά και όσα ακόμα το ψάχνουν, να συνεχίσουν να ζουν ανάμεσά μας, χωρίς φόβο και χωρίς ντροπή. Είμαστε με τα θύματα. Ο ένοχος για δύο βιασμούς παιδιών, Δημήτρης Λιγνάδης, να παραμείνει στη φυλακή. Για τη γρήγορη